βρισκόμαστε για πρώτη φορά όλοι μαζί. Άγιος Νικόλαος, Ιερά Πέτρα, Σιτία και Νεάπολη. Μαζικός ξεσηκωμός στο Λασίθι για το δημόσιο σύστημα υγείας που αργοπεθαίνει με φόντο τις εφημερίες τρόμου, τις τραγικές ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, το τσουνάμι παρετήσεων γιατρών και την μεγάλη ταλαιπωρία των ασθενών. Έχουμε τελειώσει. Όποιος έχει λεφτά θα ζήσει. Όποιος δεν έχει θα πηγαίνει στα θυμαράκια. Το πράγμα έχει φτάσει στο προχώρητο. Να πεθαίνουν οι άνθρωποι δηλαδή στους διαδρόμους. Έχει αποφασιστεί η διάλυση του ΕΣΥ δυστυχώς. Γιατί το σύστημα υγείας στο νομό Λαστείου αργοπεθαίνει. Μα γενικώς δεν πάει καθόλου καλά. Είναι στο τέρμα, στο μηδέν. Τα νοσοκομεία φαντάσματα. Σταματήσαμε να λέμε και κάνουμε πια. Και να είμαστε χωρίς υγεία και να πληρώνουμε για την υγεία χωρίς να έχουμε υγεία. Ντροπή και έσχος για την κυβέρνηση. Στον αγώνα για άλλη μια φορά για δημόσια και δωρεάν υγεία. Απαιτούμε υγειονομική ασφάλεια για τον εργαζόμενο, για τον επισκέπτη. Δεν θα περάσει αυτό που πάνε να κάνουμε. Είμαστε από Σιτία και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η απόσταση μετράει. Υγειονομική σωματεία, φορείς, επαγγελματίες, εργατικό κέντρο, ΑΔΔ και χιλιάδες πολίτες ένωσαν τις φωνές τους στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σελινάρι, όπου έκλεισε συμβολικά ο ΒΟΑΚ για 2,5 περίπου ώρες. Το μήνυμα είναι δυνατό! Το Λασίθι θέλει δημόσια δωρεάν υγεία με αξιοπρέπεια. Και απαιτούμε άμεσα στελέχωση των νοσοκομείων του Λασιθίου. Η πραγματική πρόταση δυσπιστίας σήμερα γίνεται εδώ. Το δικαίωμα στη δημόσια δωρεάν υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο. Από τη στιγμή που αρχίζουν και πεθαίνουν οι άνθρωποι, ούτε καν μέσα στα νοσοκομεία, αλλά στην καθυστέρηση για να μπουν στο νοσοκομείο, από τη στιγμή που μας φεύγουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές μας στην Κύπρο και στο εξωτερικό, διότι πεθαίνουν της πείνας εδώ, τι περιμένεις? Υγεία στους ανθρώπους. Γι' αυτό ας προστατεύσουν του Λασιθιού τους τόπους. Το Λασίθι γράφει ιστορία, δήλωσε ο Γιώργος Μανουσάκης, ο οποίος άφησε αιχμές εναντίον του Υπουργού Υγείας, καθώς οι όποιες υποσχέσεις έπεσαν στο κενό, ενώ παράλληλα καταδίκασε κυβερνητικές πολιτικές που θα οδηγήσουν, όπως σημείωσε, στο κλείσιμο των νοσοκομείων. Μια σκληρή πραγματικότητα! Ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, κάνει ό,τι δεν την ξέρει. Η περιφέρεια είναι στο πλευρό του αγώνα υπέρ μιας δωρεάν και δημόσιας υγείας. Αποτελεί ένα κρίκο της ίδιας αλυσίδας που δεν πρέπει με τίποτα να διαταραχθεί. Είναι το τελευταίο βήμα για τον νομό Λασιθίου, γιατί δεν πάει άλλο. Δεν περισσεύει κανένα νοσοκομείο στο Λασίθι. Η ιδιωτικοποίηση που προσπαθεί η κυβέρνηση να κάνει φαίνεται. Οπότε αγώνας μέχρι εσχάτων. Το παρόν στη μαζική κινητοποίηση έδωσε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος αναφέρθηκε στην κατρακύλα δίχως τέλος στα νοσοκομεία, κάνοντας λόγο για συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα. Συνέπεια 300 υγειονομικοί να αποχωρούν κάθε μήνα από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας σε επίπεδο Ελλάδας, με τον κύριο Γιαννάκο να στέλνει το μήνυμα ότι τα νοσοκομεία δεν είναι σούπερ μάρκετ που να πουλάνε υπηρεσίες υγείας επί πληρωμή. Να δώσουν κίνητρα, να ενισχύσουν τα περιφερειακά νοσοκομεία, γιατί έχουν μετατραπεί σε κέντρα διακομιδών με μεγάλο κίνδυνο για τους ασθενείς. Με την υγεία δεν παίζουμε. Είναι δυνατόν να αποδομούμε μια τέτοια δομή?